Και κοντά την ίδια περιοχή υπήρχαν πυρμένες που γιαχνιστέρηκαν τα χωράφια και φύλαγαν βάριες της νύχτας στο κοπάδι τους. Και τότε και ένας άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτούς ξαφνικά. Και δόξα του Κυρίου έλαμψε ολόγυρά τους και βοήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε αυτούς: «Μη φοβάστε, επειδή προσέξτε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα, μεγάλη σκάρα, που τα είναι σε ολόκληρο το λαό. Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας που να είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και αυτό θα είναι σε εσάς το σημάδι. Σταυρείτε ένα βρέθος παραγρονένου. Να κοίτατε μέσα τη φάτη». Και ξαφνικά τον άγγελο φάνηκε πολλού άγγελους που υπνούσαν τον Θεό και έλεγαν: «Δόξα τον Θεό, είναι ψεύτης!» Και πάνε στη γη ειρήνη σε ανθρώπους ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι αναχώρησαν από αυτού του ουρανού, οι άνθρωποι ποιημένες είπαν μεταξύ τους: «Ας πάμε λοιπόν στη Βηθλεέμ και ας δούμε ένα μωρό, αυτόν τον λόγο, αυτό που συνέβηκε, το οποίο Κύριος μας φανέρωσε». Και ήρθαν με βιασύνη και βρήκαν και τη Μαρία και τον Ιωσήφ και το βρέφος μέσα τη φάτανη. Και καθώς το είδαν, διακήρυσαν το λόγο που πόθηκε σε αυτούς για τούτο το παιδί. Και όλοι εκείνοι που άκουσαν για όσο επιμένες μίλησαν σε αυτούς, θαύμασαν. Η Μαρία όμως διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια σκεφτόμενη γι' αυτά μέσα την καρδιά της. Και οι πυρμένες γύρισαν πίσω, ρωτάζοντας και μνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν όπως υπόθηκαν σε αυτούς.